Κυρία Καλογιώτη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub, προκειμένου να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη εν ώψη των επερχόμενων ευρωεκλογών του Ιουνίου. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καλογιώτη, υποψήφια ευρωβουλευτής, περάσατε από το στάδιο των προκριματικών εκλογών στο κόμμα σας. Η Κρήτη σας εξέλεξε, το Ηράκλειο σας εξέλεξε, εκεί ήταν η βάση σας. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εκλογή σας σε τοπικό επίπεδο. Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό που έγραψα και στο φωτοβιβλίο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Γιατί είμαι χρόνια στον χώρο, δεν είχα ασχοληθεί με τέτοιου είδους εκλογές ποτέ, δεν είχα εκτεθεί. Συγκεκριμένοι λόγοι με όθησαν αυτή τη φορά να το κάνω. Μπορούμε να το συζητήσουμε και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για αυτό το πράγμα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ έναν έναν, χωρίς να τους ξέρω έναν έναν. Άρα το επόμενο ερώτημα ήδη με προλαμβάνετε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε την απόφαση για να θέσετε είναι αυτή την υποψηφιότητα? Ότι δεν είχα θέσει ευθύνη στην εκπαίδευση. Εγώ είχα θέσει ευθύνη 20 χρόνια και δεν θα εγκατέλειπα ποτέ τα παιδιά μου για οποιοδήποτε καπρίτσιο μου ή άποψή μου ή τέλος πάντων να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή με την έννοια ότι δεν θα άφηνα ποτέ παιδιά ενώ ώψη εξετάσεων. Είναι ο καιρός εξετάσεων τώρα. Σωστά. Δεν θα έκανα ποτέ λοιπόν. 20 χρόνια διευθύντρια δεν θα πούλαγα ποτέ αυτή μου την άποψη. Και δεν το έκανα. Εντάξει, δεν είναι όμως. Είστε λίγο αυστηροί. Δεν είναι καπρίτσιο η πολιτική. Όχι, όχι, όχι. Για οποιοδήποτε καπρίτσιο λέω ή ενασχόλησή μου με την πολιτική. Το έβαλα ή. Ναι. Δεν είναι, ναι. Καπρίτσιο θα μπορούσε να είναι να ασχοληθώ με το θέατρο. Να σας πω κάτι που το είχα καημό χρόνια και δεν το έκανα. Άφησα το θέατρο και την ενασχόλησή μου με το θέατρο με το που μπήκα στο 2003 στο σχολείο. Έκλεισα το βιβλίο για μένα και ασχολήθηκα με τη διεύθυνση του σχολείου να αναπτύλει το σχολείο το καλλιτεχνικό. Τώρα που εγώ έδισα από εκεί, έφυγα, μπορούσα να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Ένα από όλα αυτά τα άλλα που είναι, γιατί 3-4 είναι οι ενασχολήσεις μου, ο αθλητισμός, το ξέρει το Ηράκλειο αυτό, ο πολιτισμός, δηλαδή το θέατρο που ήμουν χρόνια ερωτευμένη με αυτό το πράγμα και εραστής του θέατρου, και η πολιτική με την οποία γεννήθηκα. Ως πολιτικό όν γεννιόμαστε όλοι. Σωστά, λοιπόν, δεν διαφωνώ μαζί σας. Θέλω να μου σχολιάσετε σιγά σιγά. Ένα από όλα αυτά λοιπόν μου ήρθε τώρα ως πρόταση. Και ήταν η εξαιρετική πρόταση του Προέδρου να βγουν από τη βάση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να βγάζει η βάση το ποιος θέλει. Πίστεψα σε αυτό το όνειρο. Η βάση να επιλέγει τους εκπροσώπους της, αυτό λέτε. Ναι, 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 γιατί αυτό είναι και μια άμεση δημοκρατία. Και μια άμεση δημοκρατία είναι αυτό. Είναι άμεση δημοκρατία. Είχαμε γκρίνια πολλά χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί επιλέξατε αυτόν για δήμαρχο, γιατί επιλέξατε αυτόν για περιφερειάρχη, γιατί αυτόν για δημοτικό σύμβουλο, ποιος τον έβαλε, ας πούμε, και είναι υποψήφιος. Αυτά σε δημοκρατικά κόμματα υπάρχουν αυτές οι γκρίνιες. Η πρόταση λοιπόν του Στέφανου του Κασελάκη με βρήκε απόλυτα σύμφωνη και έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση των μελών. Σιγά σιγά ανοίγει η βεντάλια με τις υποψηφιότητες από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Βλέπουμε ότι και πάλι εν μέρει γνωστά πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς τομείς πρωταγωνιστούν ως υποψήφοι. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό. Είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι αθλητές. Να πω κάτι. Εγώ δεν είμαι αντίθετη με το να μπαίνουν γνωστά πρόσωπα. Τα γνωστά πρόσωπα όπως και εγώ, γιατί και εγώ γνωστό πρόσωπο είμαι στο μικρό κοσμό μου. Τα γνωστά πρόσωπα έχουν δυνατότητα να έχουν και πολιτική άποψη και οντότητα και πολιτικές θέσεις. Δεν έχω αντίρρηση με αυτό το πράγμα. Το καθένας επιλέγει. Το ζήτημα είναι τι επιλέγει. Αυτό κρίνεται από τον κόσμο. Το ποιους επιλέγει. Από τα γνωστά πολιτικά πρόσωπα. Καταλάβατε τι εννοώ. Βεβαίως. Δηλαδή αν τον δικαιώνει ή δεν τον δικαιώνει η κατάσταση φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Λένε όμως... Στο δικό μου χώρο, στο δικό μου χώρο να πω ένα παράδειγμα. Κάποια γνωστά πρόσωπα δεν δικαίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ, κάποια επίσης πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα και celebrity δικαίωσαν με το παραπάνω τον ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να αναφερθούμε σε ονόματα γιατί είναι κακό. Πολίτες λένε, υποστηρίζουν ότι αυτά τα γνωστά πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους δεν έχουν ωστόσο βαριά βιογραφικά. Είτε στο επιστημονικό του πεδίο. Ένα βαρύ βιογραφικό. Ένα βαρύ βιογραφικό είναι ότι είναι άκρως μορφωμένοι, έχουν πολιτικό λόγο και σκέψη και έκφραση σε αντίθεση με τους celebrities που δεν τα διαθέτουν αυτά τα προσόντα. Αν εννοούμε celebrities, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών και της τηλεόρασης, γιατί εκεί μάλλον πάει η ιστορία, εγώ θεωρώ ότι κάποιοι έχουν και προσόντα. Και νομίζω ότι τους αδικεί το γεγονός ότι είναι στην τηλεόραση.
ξέρω κάποια βιογραφικά τα οποία είναι παιδιά σπουδαγμένα. Τώρα, επειδή συμβαίνει, ας πούμε, ο τάδε να παίζει στην τάδε σειρά ή η τάδε να είναι τραγουδίστρια ή να είναι παρουσιάστρια ή να είναι, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, θα το κρίνει ο κόσμος. Είναι θέμα, μας κυβερνούν αυτοί που μας αρμόζουν. Ό,τι εμείς επιλέξουμε μας κυβερνά. Δικό μας είναι το παιχνίδι. Ο Μητσοτάκης, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Λοπαϊσάκης. Όλα τα Ισάκης. Βάλουν celebrities για να κερδίσουν ψήφους. Καλά θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε εμείς ως πολίτες μετά. Είναι δικό μας το παιχνίδι. Άρα, επόμενο ερώτημα. Εμείς παίζουμε. Ναι, ναι, κατανοητό, κατανοητή. Ποιο είναι το διακύβευμα των επερχόμενων ευρωεκλογών τόσο για την Ελλάδα, να πάω μετά και για την Κρήτη. Λοιπόν, για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύσκολο το διακύβευμα. Γιατί πρέπει να παίξει σε δύο ταμπλό. Πρώτον, στο τι Ευρώπη θέλουμε. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε αυτή την Ευρώπη. Το τι Ευρώπη θέλουμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ζεμένη στο άρμα του Αμερικανισμού. Την βλέπουμε να εμπλέκεται πολύ ή λίγο στα ζητήματα του πολέμου, είτε αυτά είναι Ουκρανία, είτε αυτά είναι Παλαιστίνη, με τον τρόπο που εμπλέκεται, χωρίς να έχει άποψη ή έχει άποψη αλλού. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να υπηρετεί τον άνθρωπο, να είναι ανθρωποκεντρική, να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, να μην έχει τις ανισότητες βορρά-νότου, να μην έχει θέματα τα οποία δημιουργούν στους πολίτες εθνικιστικά ζητήματα. Θέλουμε λοιπόν μια Ευρώπη στην οποία θα επικρατεί ο άνθρωπος ως κύριο στόχο. Αυτό θα πρέπει να έχουν οι ευρωβουλευτές, η Ευρωβουλή, το Ευρωκοινοβούλιο. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο δρόμο εκεί μέσα. Οι ευρωβουλευτές μας και οι ευρωβουλεύτερες δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε εκεί να χειροκροτούν, να κάνουν καριέρα, να κάνουν και τη βόλτα τους, να κάνουν και τις δημόσιες σχέσεις και να θεωρηθούν μετά celebrities. Γιατί πολλοί από αυτούς το κάνουν και αυτό. Πρέπει να δούμε, καταρχάς, αυτοί που ήταν, τι δράση είχαν. Τι δράση είχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι δυνατόν να εκλέγουμε ξανά ανθρώπους οι οποίοι είναι τελευταίοι στις παρεμβάσεις, επειδή είναι γνωστοί. Είναι δυνατόν το ελληνικό ζήτημα, οποιοδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αγροτικό, είτε είναι γυμναστικό του χώρου μου, είτε είναι εκπαιδευτικό, για θέμα δικαιωμάτων, είτε είναι θέμα τώρα με τα τέμπη, να μην αναδεικνύεται στην Ευρωβουλή και να μην έχουμε άποψη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο ευρωβουλευτής είναι υπηρέτης του λαού του, όπου και να ανήκει. Και αν δεν το κάνει αυτό, για μένα είναι αποτυχημένος και αυτός και το κόμμα του και όλοι. Και εμείς που τον ψηφίσαμε. Το διακύβευμα των επερχόμενων ευρωεκλογών για την Κρήτη ποιο είναι? Η Κρήτη θα πάρουμε τα ζητήματα ένα-ένα. Πάσχει πολλαπλώς. Υποδομές, κυρίως, ενέργεια, δευτερευόντως, όχι δευτερευόντως, πρωτευόντως. Τι να πούμε τώρα, σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχουμε εδώ πέρα, βουλιάζουμε το καλοκαίρι από τους τουρίστες και δεν έχουμε πώς να εξυπηρετήσουμε. Νερό. Πρέπει να λύσουμε διάφορα ζητήματα τέτοια. Η Κρήτη λοιπόν θα πρέπει να προτάξει ορισμένα ζητήματα. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ, όλα αυτά, τι θα γίνουν με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη να εισκύψει? Και μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη, όπως και η Κύπρος παρακάτω, είναι σε ένα κομβικό σημείο σε σχέση με την Ανατολή. Πώς θα το δούμε αυτό σε σχέση με την Ευρώπη? Τα προβλήματα αυτά που μου περιγράφετε. Τα σειράκια τους. Μέχρι τώρα τα προβλήματα αυτά μου μοιάζουν περισσότερο για εθνικά θέματα, για εθνικά προβλήματα και την εκάστοτε κυβέρνηση. Την Ευρωβουλή, η οποία δεν τα έχει επιλύσει η εκάστοτε κυβέρνηση μέχρι σήμερα και γι' αυτό πάμε στις Βρυξέλλες. Όχι. Η Ευρωβουλή είναι ο χώρος, τι είναι? Πολλά εθνικά θέματα. Αυτό δεν είναι η Ευρωβουλή. Εθνικό θέμα της Ελλάδας, εθνικό της Βουλγαρίας, εθνικό της Αγγλίας, έφυγε η Αγγλία, συγγνώμη, η Γερμανία. Δεν μπορούμε να είμαστε, ας πούμε, η Ευρωβουλή μια Γερμανία πάκων σάκρων. Τα εθνικά μας θέματα πρέπει να τα προτάξουμε. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν η Γάβδος να γίνει νέα Λαμπεντούζα? Θα το ενισχύσουμε αυτό το πράγμα? Ή θα το αποτρέψουμε με τη φωνή μας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, βάζοντας ζητήματα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες? Θα θεωρήσουμε τους πρόσφυγες έρμεα και η Ελλάδα θα γίνει το ανάχωμά τους για να τους ξαναγυρίζουμε πίσω, ή εδώ θα είναι ο τόπος που θα τους θάβουμε?
και θα αρνείται μια ολόκληρη Ευρώπη να τους δεχτεί. Ναι, αλλά στις Βρυξέλλες επιδιώκονται και να ασκηθούν εθνικές πολιτικές, όχι ευρωπαϊκές πολιτικές. Βλέπε Ουγγαρία, βλέπε Ιταλία. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί μιλάμε για εθνικισμούς. Ακριβώς. Ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό εμείς ως υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να το αποτρέψουμε. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη των λαών. Γι' αυτή πασχίζουμε. Δεν πασχίζουμε για την Ευρώπη των εθνικισμών. Κυρία Καλουδιώτη, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα ψηφίσουν, λέτε, κομματικά ή θα ψηφίσουν ευρωπαϊκά, Πολύ δύσκολο είναι αυτό το ερώτημα που κάνετε. Δεν ξέρω πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κάθε φορά να εκπλήσουν. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, τι θα κάνουν, αλλά πρέπει να ψηφίσουν και ευρωπαϊκά και εθνικά. Δηλαδή δεν μπορεί να μην μπει η ακρίβεια, η οποία είναι εθνικό ζήτημα στις ευρωεκλογές. Δεν γίνεται. Γιατί έχουμε μία κυβέρνηση η οποία θέλει να ενισχυθεί ενώπιση των ευρωεκλογών. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Άρα είναι και εθνικό το ζήτημα. Δεν μπορεί όμως να μην ψηφίσει και ευρωπαϊκά. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τους μετανάστες είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Και εμείς πρέπει να βάλουμε ανάγωμα στις εθνικιστικές σκέψεις αυτού του είδους της Ευρώπης. Την ώρα που η κεντροδεξιά και ιδιαίτερα τα δεξιά της δεξιάς της συντηρητικής παράταξης, όχι μόνο στην Ελλάδα, ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύονται τα τελευταία χρόνια και θέλω να μου δώσετε λίγο την αιτία και τους λόγους που γίνεται αυτό το πράγμα. Η αιτία για μένα είναι ξεκάθαρη. Θέλω να μου πείτε το άλλο. Γιατί η κέντρο-αριστερά συνεχίζει να υλοσπαράσεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Βλακωδός, κατά την άποψή μου. Βλακωδός, γιατί τα μεγάλα επιτεύγματα στον κόσμο έχουν έρθει από αυτή την παράταξη. Την κέντρο-αριστερά. Όταν η κέντρο-αριστερά ενώθηκε, είχαμε ένα ΕΑΜ στην Ελλάδα που κατατρόπωσε τον κατακτητή, τον Γερμανό. Αυτά ας να γίνουν παραδείγματα. Γι' αυτό λίγο βλακωδός κατασπαράσεται. Γιατί επικρατεί πάντα το μερικό, όχι το όλον. Βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Το οποίο το δάσος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι στην Ευρώπη αναδεικνύονται δυνάμεις της δεξιοφασιστικής τάσης, για να το πω έτσι. Και ενισχύονται τα ποσοστά από νέους ανθρώπους και θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο. Εγώ έλεγα λοιπόν το εξής το πρωί, κάποιος με ρώτησε, και έλεγα το εξής, ότι ο εθνικισμός αναπαράγεται και μεγαλώνει όταν έχουμε ζητήματα φτώχειας, πείνας, πολέμου. Για να θυμηθούμε, ας πούμε, τι είχε γίνει την εποχή του 30 πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό έδαφος ένα πόλεμο μετά από τόσα χρόνια, από το 1940 δηλαδή, το βλέπουμε τώρα. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε πόλεμο στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και ο κόσμος νιώθει τον διπλανό του, τον κατατρεγμένο διπλανό του, αυτόν που έρχεται από τη Συρία, αυτόν που έρχεται από την Ουκρανία, αυτόν που θα έρθει από τη Λιβύη, τώρα δεν ξέρω αν θα έρθουν από το Ιράν και από την Παλαιστίνη, σαν τον άνθρωπο που θα του φάει το ψωμί. Ωστόσο βλέπω στην υποψήφιου σας από την κεντροδεξιά παράταξη, όχι την ακροδεξιά, να πηγαίνουν ως υποψήφιοι βουλευτές σε αυτές τις εκλογές με συνθήματα τύπου πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ναι, εντάξει, είναι λίγο. Ο κόσμος τώρα ξεκαθαρίζει ορισμένα ζητηματάκια. Να τελειώσω πρώτα την έκφραση, παρακαλώ, την προηγούμενη φράση μου και να πω, μετά μπω σε αυτό αμέσως. Είναι σημαντικό. Ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε το διπλανό μας σαν εχθρό, τον βλέπουμε σαν εχθρό γιατί πραγματικά μπορεί να μας τρώει το ψωμί, γιατί η κυβέρνηση που έχουμε μας δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ με τα πας και με τα πας δεν ζει κανένας. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει με το μισθό του, όταν η κόρη μου για να πάει στην Ηρακλιά αναπληρώτρια με 860 ευρώ δεν μπορεί να βρει σπίτι και θα πρέπει εγώ να την ενισχύσω για να ζήσει εκεί, προφανώς ο μετανάστης που θα πάει θα τον δει, το μετανάστη που θα πάει θα τον δει σαν εχθρό. Εμείς λοιπόν είμαστε της άλλης λογικής. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει με τα δεδουλευμένα του. Να έχει το σπίτι του, να μπορεί να κάνει τα παιδιά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπογονιμότητα στην Ελλάδα. Δεν γίνουν τόσα παιδιά. Πρέπει γιατί τα παιδιά, τα νέα δεν μπορούν να τα βγάλουν οι δυο τους στη ζωή, όχι να φέρουν και τρίτο άτομο. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε σχέση με την Ευρώπη και τη χώρα. Γιατί λέω με την Ευρώπη? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τον πλούσιο βορρά και το φτωχό τον νότο. Δεν μπορεί οι μισθοί να είναι αλλού έτσι και αλλού αλλιώς. Όταν θέλουμε λοιπόν ένα Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα λέει ότι αυτά είναι directives και θα πρέπει να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να ξεζουμίζουν μια Ελλάδα για να πλουτίζουν κάποιες άλλες δυνάμεις και το είδαμε με το Σόιμπλε και την παρέα του τα τελευταία χρόνια. Το είδαμε ξεκάθαρα, μέχρι και τις ομολογίες του πριν τα φάνη.
Σκεφτήκαμε. Πάμε τώρα στο πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Για το πατρί δεν νομίζω ότι μπαίνει θέμα σε εμάς, τουλάχιστον στην αριστερά, σε καμία έκφαση της αριστεράς, για το αν θα υπερασπιστεί μια πατρίδα. Είδες το αίμα της η αριστερά για την πατρίδα. Ναι, αναφέρεστε για την πατριωτική αριστερά, ναι. Όχι, αναφέρομαι για όλη την αριστερά. Η αριστερά ποτέ δεν ξεπούλησε την Ελλάδα. Ποτέ. Απέναντίας η άλλη παράταξη την ξεπούλησε. Εμείς δεν είχαμε ποτέ εδώ συλλόγους στην πάρτη μας. Ποτέ. Πάμε τώρα στο θρησκεία. Ποια καλά, θρησκεία είναι μεγάλη ιστορία αυτή, γιατί η άλλη πλευρά υποστηρίζει άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι τη παλιά. Η άλλη πλευρά μπορεί να υποστηρίζει άλλα πράγματα, αλλά μα και εσείς υποστηρίζετε άλλα κάποια πράγματα. Το σύλλογο που να συνεργάζονται με τον Γερμανό δεν υπήρχαν ποτέ. Ναι, πολλά παιδιά, όμως σας θυμίζω λίγο μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πολλά παιδιά βρέθηκαν ξαφνικά στο κομμουνιστικό καθεστώς είτε της Βουλγαρίας ή πήγαν στη Ρωσία πάνω παιδιά ορφανά που δεν ρωτηθήκανε. Για το αν θα πάνε εκεί από τους αντάρτες μεταφερόμενα. Μην πάμε τώρα, λοιπόν εκεί. Παρακαλώ πάρα πολύ, ναι. Γιατί αυτό είναι μια ολόκληρη ανάλυση. Αλλά το ξέρω. Το ποιος έστειλε τα παιδιά αυτά εκεί, γιατί πήγανε σε μένα τουλάχιστον. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί έχω άποψη ξεκάθαρη. Άλλη ώρα σε άλλη εκπομπή. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θρησκεία. Γιατί εγώ δεν θα ξεφύγω από το στόχο μου. Ποια θρησκεία? Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εγώ ήμουν σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, το καλλιτεχνικό. Είχα παιδιά τα οποία ήταν μαμεθανάκια. Είχα παιδιά τα οποία ήταν καθολικά. Είχα παιδιά τα οποία ήταν μουσουλμανάκια. Είχα παιδιά τα οποία ήταν προτεστάντες. Είχα παιδιά άθεα. Από πεποίθηση, από το σπίτι τους. Και εννοείται και μια μεγάλη πλειοψηφία παιδιών που ήταν ελληνική, πώς το λένε, χριστιανή ορθόδοξη. Για ποια θρησκεία λοιπόν μιλάμε? Η χώρα μας πρέπει να είναι συμπεριληπτική. Πρέπει να. Έλληνες είναι όλοι αυτοί. Έλληνες είναι όλοι αυτοί. Γιατί το λέω αυτό τώρα, και επειδή προέρχομαι από μια περιοχή, μεγάλωσα στην Άφακτο, ο Μάρκο Μπότσαρης, τι ήταν? Έδωσε το αίμα του για την Ελλάδα όμως. Αυτά θα πρέπει λιγάκι να τα μαθαίνουμε στην ιστορία. Και πάμε τώρα στο οικογένεια. Για ποια οικογένεια μιλάμε? Για την οικογένεια που διώχνει τα παιδιά της στην Αμερική και στην Αυστραλία για να ζήσει καλύτερα το παιδί, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ένας γιατρός, ένας καθηγητής? Για αυτή την οικογένεια μιλάμε? Ή θα μιλήσουμε για την οικογένεια, την ιδεατή που έχουμε στο μυαλό μας κάποιοι που μεγαλώσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες? Τα παιδιά μας, το παιδί μου δεν έχει τέτοια άποψη για την οικογένεια. Είναι διαλυμένες οι οικογένειες όπως τις είχαμε στο μυαλό μας. Άρα αυτό το συνθηματάκι παίζει λίγο περίεργα στα αυτιά των νέων, επειδή ξέρω από νέα παιδιά, γι' αυτό το λέω. Κυρία Καλουδιώτη, σας προβεί, ναι. Σε μια δεκαετία που γεννήθηκα εγώ, ναι, προφανώς και στη μαμά μου, ας πούμε, θα παίζει διαφορετικά. Είναι αλλιώς η οικογένεια πια. Είναι αλλιώς. Σας ορβίζει. Είναι διαλυμένες από αλλού. Το πρωί έως το βράδυ δουλεύουν οι άνθρωποι, τα παιδιά είναι μόνα τους με ένα τάμπλετ στο χέρι και κυνηγάνε την παραβατικότητα στο σχολείο, γιατί τα παιδιά το μόνο πράγμα που έχουν είναι το τι βλέπουν από το πρωί έως το βράδυ στο κινητό και στο τάμπλετ. Και μιμούνται. Αυτό, για αυτά θα μιλήσουμε ποτέ. Αυτή την οικογένεια θέλουν. Εγώ δεν τη θέλω αυτή. Σας φοβίζουν τα μεγάλα ποσοστά αποχής που δείχνουν δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους? Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως και με φοβίζουν. Να λέμε αλήθειες. Τα μεγάλα ποσοστά είναι οι άνθρωποι που έχουν στρέψει την πλάτη στην πολιτική. Δεν τους γεμίζει αυτό που λέει ο άλλος. Καθόλου. Εγώ ένας λόγος που επιστρατεύτηκα τώρα, για να το πω έτσι, και μπήκα μπροστά και έθεσα τον εαυτό μου, είναι για να δώσω να καταλάβουν τα νέα παιδιά ότι η πολιτική και με ΙΤΑ και με ομικρονιώτα δεν είναι εξυπουλημένα πράγματα. Είναι κάποιοι που θέλουν να ασχοληθούν, ένας από αυτούς. Εμένα με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πρόδιδα ποτέ, ας πούμε, ιδέες και απόψεις των παιδιών για μια καλύτερη ζωή, και το ξέρουν αυτό γιατί με έχουν δει δίπλα τους στους αγώνες τόσα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε ότι η πολιτική με ΙΤΑ όλοι απριόρι άχρηστη. Αυτό δημιουργεί στο φασισμό. Την ιδέα του φασισμού αναπαράγει. Αυτό θέλω να το καταπολεμήσω. Ούτε η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι όλοι άχρηστη. Πρέπει να το ανατρέψουμε αυτό το αφήγημα. Αλλιώς δεν έχουμε μοίρα. Δεν έχουμε μέλλον. Λέτε ουσιαστικά λοιπόν ότι σύντομα πρόβλημα. Η αποχή παραπέμπει στο στρίψιμο της πλάτης στη δημοκρατία, αυτό λέτε? Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και το στρίψιμο της πλάτης στο μέλλον τους. Ναι. Γιατί το τραγούδι το τραγουδάνε. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Εγώ αυτό τους καλώ. Να γίνουν με αυτούς, με τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά να δημιουργήσουν το μέλλον. Τελευταίο ερώτημα. Γιατί να ψηφίσουν καλύτερο τον κόσμο ΣΥΡΙΖΑ?
Εμείς καλούμε γιατί έχει μεγάλη, μεγίστη διαφορά η πολιτική μας από όλους τους υπόλοιπους. Έχω ξαναπεί ότι η κυβερνός αριστερά είναι η προσγειωμένη αριστερά, είναι η αριστερά η οποία ξέρει πώς θα κάνει κυβερνητικό έργο αυτό που εκφράζει ο κόσμος. Λάθη έχουν γίνει. Μπορούμε να τα συζητήσουμε ένα-ένα. Αλλά η αριστερά έχει πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν έχει επίκεντρο το κέρδος. Εκεί είναι η μεγάλη ιστορία. Είτε αυτή είναι ευρωπαϊκό κέρδος, είτε αυτό είναι κρατικό κέντρος. Έλεγα το πρωί, ας πούμε, σε κάποιον, δεν μπορεί εμείς να παίρνουμε τη βενζίνα 2 και τόσο και η Κύπρος να την παίρνει πόσο λιγότερο όταν εμείς εξάγουμε βενζίνη στην Κύπρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει βάλει χέρι κανείς από τα υπερκέρδη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβει ο νεολαίος. Δεν γίνεται να λέει δεν μπορώ να πάρω το παιδί μου το Σαββατοκύριακο να το πάω βόλτα και να έχω λεφτά για βενζίνα, να το πάω το άλλο ή το μεθεπόμενο. Ή δεν γίνεται οι καθηγητές να πηγαίνουν, έρχονται στο καλλιτεχνικό σας, λέγω, πέρα δόθε. Και να είμαστε συνεχώς 5-5 άτομα για να βάζουμε όλοι μαζί μία φορά στο αμάξι τη βδομάδα. Αυτό παιδευτήκαμε και σπουδάσαμε τόσα χρόνια. Για να μην μπορούμε να βάλουμε τη βενζίνη πάνω στο σχολείο μας. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα. Μου περιγράφεται πάντως προβλήματα που είναι εθνικά εδώ και δεκαετίες και γυρίζουν γύρω από την δημόσια εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία. Εγώ δεν είμαι επί παντός επιστητού έξυπνάκιας. Δεν ξέρω όλα τα πράγματα. Δηλαδή, άμα με ρωτήσετε λίγο για τα οικονομικά, θα σας πω γενικές ιδέες και ό,τι έχω διαβάσει. Ξέρω όμως να σας πω για την παιδεία, ξέρω να σας πω για τον πολιτισμό, ξέρω για τα δικαιώματα. Δηλαδή, ο καθένας δεν μπορεί να παλεύει για όλα. Και νομίζω ότι η εξειδίκευση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο καλύτερο. Και έτσι νομίζω ότι έχω καταλάβει το ίδιο κάνουν και οι ευρωβουλευτές. Έχουν τομείς με τους οποίους ασχολούνται. Το ίδιο κάνουν εδώ και οι βουλευτές μας. Έχουν πάρει τομείς και ασχολούνται. Πότε θα ξεκινήσετε να περιοδεύετε ανά την Κρήτη? Την Παρασκευή θα μας ανακοινώσει ο πρόεδρος στην Αθήνα. Θα ανέβω Αθήνα αυτή την Παρασκευή για την ανακοίνωση. Θα βγάλω ένα καρτελάκι πρώτα, γιατί τα οικονομικά μου εμένα δεν είναι και φοβερά και τρομερά. Ένα καρτελάκι θα βγάλω για να το δίνω στον κόσμο. Και θα πάω στην Κρήτη αφενός και μετά το Πάσχα και στην πατρίδα μου πάνω το Αγρίνιο και από εκεί. Θα κάνω και από εκεί μια βόλτα. Κυρία Καλουδιώτη, νομίζω θα ξαναπούμε μέχρι τον Ιούνιο που θα έχουμε τις ευρωεκλογές. Να ξέρουν βέβαια οι ακροατές σας ότι εμείς οι δημόσιοι πάλι παρετούμαστε από τη δουλειά μας για να είμαστε υποψήφιοι. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς ξεκινάμε με μείον 6.000 δύο μήνες τώρα. Δύο μήνες που θα πάρετε την μισθοδοσία σας. Τι λέω 6.000 μαζί με την ασφάλεια, γιατί πληρώνουμε και την ασφάλεια για να είμαστε ασφαλισμένοι. Τι είπες? Ναι, γιατί αυτά δεν πρέπει. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη για εσάς ίσως. Δεν υπάρχει. Είναι τιμωρητικό για τους δημοσίους υπαλλήλους να μην πολιτευόμαστε. Δεν το γνώριζα αυτό. Δηλαδή, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, όντως. Όχι, να το ξέρετε. Εμείς δηλαδή πληρώνουμε τα 1.500 ευρώ που παίρνω, 1.300 τόσο που παίρνω μισθό, συν άλλα τόσα που δίνω για την ασφάλεια, την οποία πρέπει να προπληρώσω ή να πληρώσω μετά για να είμαι ασφαλισμένη αυτό το δίμηνο. Τα οποία δεν παίρνω ποτέ. Απολύομαι δηλαδή από τη δουλειά μου, ήταν παραπαραίτηση και επαναπροσλαμβάνομαι μετά με την μη εκλογή μου. Αυτό νομίζω συμβαίνει και για τις εθνικές εκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μόνο για τις δημοτικές δεν συμβαίνει. Μόνο για τις δημοτικές δεν συμβαίνει. Ναι. Κυρία Καλουδιώτη, είναι τιμωρητικό. Τιμωρητικό. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι και αυτό μια επανάσταση εκ μέρους μου. Να σας ευχηθούμε και σε εσάς να έχετε μια καλή επιτυχία, γιατί όχι καλή εκλογή. Θέλουμε να εκλεγούν Κρήτες ευρωβουλευτές, να εκπροσωπηθεί η περιφέρεια. Αυτό χρειάζεται προσπάθεια από τους Κρήτες. Σωστά. Και τις Κρήσες. Αν οι κριτικοί και οι κριτικοί δεν το κάνουν, βέβαια. Έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Ως ποσοστό. Αναμένουμε με αγωνία τις κάλπες το τι θα δείξουν. Πάντα. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.